Είναι κανείς που να ξέρει πέντε πράγματα και να μπορεί να δεχτεί ότι μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος στο ακροτήρι, στην άκρη του διαδρόμου, του αεροδιαδρόμου? Υπάρχουν οι υποδομές οδοποιίας, υπάρχουν οι προϋποθέσεις τροφοδοσίας και των οχλησών βεβαίως δραστηριοτήτων. Ή εξετάζεται το ζήτημα της μεταφοράς της ενέργειας από το χώρο εκεί, τη δημιουργία και την εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης? Πώς μπορεί να γίνουν αυτά? Όλα αυτά λοιπόν και κάποιες άλλες, επιτρέψτε μου την έκφραση, πονηριές, μας κάνουν να σκεφτόμαστε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν μπορεί να αναφέρεται το ακροτήρι ότι φύνει πληθυσμιακά, ενώ έρχεται το κούπου σου που εκπονείται και το αναφέρει σαν οικιστικό τόπο. Για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορεί στο ακροτήρι να γίνει ούτε ενεργειακός κόμβος, δεν μπορεί να γίνει ούτε οχλούσες εγκαταστάσεις, όπως επίσης στο πλατάνι δεν μπορεί να γίνει εγκατάσταση των δεξαμενών καυσίμων και τέτοιων δραστηριοτήτων. Διότι το λιμάνι της Σούδας δίδεται, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο να γίνει ένας σταθμός, να το πούμε έτσι, για την κρουαζιέρα. Δεν θα πρέπει, θα πρέπει να είναι η αφετηρία ουσιαστικά για κρουαζιέρα και όχι μια στάση κρουαζιέρας.